Προσπαθώ, όπως βλέπετε, να πιέσω. Οι δικαιούμενοι όμως ομιλούν και μετά θα αρχίσει ο κατάλογος. Μόλις τελειώσει ο κύριος Αλαβάνος, υπάρχει πρόταση. Παρακαλώ τον κύριο Ροντούλη και τον κύριο Αλαβάνο να συντμίσουν τον χρόνο τους. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε. 5 λεπτά είναι αρκετά, κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος, κατά την ομιλία του, διέπραξε 2 ατοπήματα. Προφανώς θέλοντας να δώσει την εντύπωση της χρηστής διακυβέρνησης από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Ατόπιμα πρώτο. Είπε ότι παρέλαβαν από το ΠΑΣΟΚ δημόσιο χρέος 210 δισεκατομμύρια ευρώ. Εμείς κατ' εντολή, είναι σωστό, εμείς κατ' εντολή του Προέδρου του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερμού, μαζί με τον συνάδελφο τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, κάναμε μία έρευνα για το δημόσιο χρέος εδώ και 2-3 μέρες. Το δημόσιο χρέος, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, έχει φτάσει 267 δισεκατομμύρια ευρώ. Τι ήθελε και το ανέφερε αυτό το πράγμα ο κύριος Παναγιωτόπουλος, δεν μπόρεσα να καταλάβω. Πρώτο ατόπιμο. Δεύτερο ατόπιμο. Είπε ότι δεν υπάρχουν ευθύνες σε πολιτικά πρόσωπα. Ξεκάθαρα. 2-3 φορές το τόνισε. Και εγώ σας ερωτώ, κύριε Υπουργέ, εσείς ο ίδιος κάνατε μια εναγώνια προσπάθεια κατά την ομιλία σας που εδράστηκε στο εξής επιχείρημα. Δεν θέλουμε να συγκροτηθεί εξεταστική των πραγμάτων επιτροπή, διότι βρίσκεται εν εξελίξη μια ανακριτική διαδικασία. Ερωτώ, λοιπόν, πώς είναι τόσο βέβαιος, πώς είναι τόσο σίγουρος ο κύριος Παναγιωτόπουλος ότι δεν θα αποδειχθούν, δεν θα εκπηγάσουν για πολιτικά πρόσωπα ή για πολιτικά κόμματα ευθύνες. Πώς είναι τόσο βέβαιος? Άρα, λοιπόν, θα πρέπει σε επίπεδο κυβέρνησης τουλάχιστον να συνεννοηθείτε. Όμως δράτουμε της ευκαιρίας, διότι στην αίθουσα είναι και ο αξιότιμος υφυπουργός ο κύριος Δούκας, για να θέσω τον εξής προβληματισμό. Όταν είχε την ευθύνη των πραγμάτων ο κύριος Δούκας, τον είχα παρακολουθήσει σε διάφορες δηλώσεις του, ο οποίος είπε το εξής: από την όλη αυτή διαδικασία που έγινε με τα ομόλογα, δεν καταλαβαίνω τις φωνές, δεν καταλαβαίνω τον οριμαγδό έτσι των αντιδράσεων, διότι το κράτος ωφελήθηκε. Μόνο που αυτό είναι η μισή αλήθεια. Είναι η φωτεινή πλευρά του φεγγαριού, τη στιγμή που υπάρχει και η σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού. Γιατί ωφελήθηκε το κράτος, και είπε ο κύριος Δούκας τη μισή αλήθεια, διότι πήρε χρήμα φτηνό. Δηλαδή με επιτόκιο πολύ πιο κάτω από το επιτόκιο της αγοράς. Αυτό έγινε με τα δομημένα ομόλογα. Αυτό είναι ακριβέστατο. Όμως προσέξτε να δείτε τώρα τη σκοτεινή πλευρά, τη συνέχεια των πραγμάτων. Για να μπορέσει να αντλήσει το φτηνό αυτό χρήμα, υπό την πίεση, αν θέλετε, εξέβρεσης εσόδων, να το πω έτσι, για να μην φανεί ότι αφήνω εχμές κλπ., άφησαν ορθάνυχτα παράθυρα ευκαιρίες κερδοσκοπίας στις αναδόχους τράπεζες. Θα μπορούσαν αυτό το πράγμα, το παράθυρο αυτό, να το κλείσουν? Βεβαίως θα μπορούσαν να το κλείσουν. Υπό τις εξής 2 προϋποθέσεις. Εάν ήθελαν να εμφανίσουν μια χρηστή διαχείριση των πραγμάτων. Πρώτον, θα έπρεπε σε κάθε περίπτωση να αναγράφεται πάνω στο ομόλογο η προμήθεια της αναδόχου τραπέζης, ένα, και δεύτερον θα έπρεπε να αναγράφεται και η τιμή στην οποία είχε φτάσει το ομόλογο μετά τη διαδικασία swap. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι θα φαινόταν ξεκάθαρα στα ταμεία που αργότερα ήρθαν να πάρουν το ομόλογο να το αγοράσουν ότι η τιμή του δεν ήταν, για παράδειγμα, 100 ευρώ, η τιμή του ήταν 85 ευρώ, για να δώσω έτσι ένα μέγεθος κατανοητό. Αυτό δεν το πράξατε. Άρα έχετε πολιτική τουλάχιστον ευθύνη. Όμως στην οικονομία υπάρχει και ένας αδύρυτος κανόνας. Τι λέει αυτός ο κανόνας? Λέει ότι όταν μία πλευρά κερδίζει, το κράτος και οι τράπεζες, θα πω εγώ, ακολουθώντας τη λογική του κυρίου Δούκα και των Υπουργών Οικονομίας, κάποια άλλη πλευρά χάνει. Ποια είναι αυτή η άλλη πλευρά που χάνει? Είναι η πλευρά που ανέλαβε να κάνει μια επένδυση στα ομόλογα αυτά, υψηλού ρίσκου, χαμηλής αποδοτικότητας και σε κάθε περίπτωση μιας επένδυσης επισφαλέστατης. Ποια είναι αυτή η πλευρά που χάνει? Είναι η πλευρά
των εργαζομένων είναι η πλευρά των ασφαλισμένων. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να αποκριβεί σε καμία περίπτωση. Αλλά μου γεννά εντύπωση, κύριε Υπουργέ, γιατί είπατε ότι έχετε και έναν διαπαιδαγωγικό ρόλο να επιτελέσει στην κοινωνία, το εξής. Πώς βγαίνουν εκπρόσωποι της δικής σας κυβέρνησης και λένε αυτό το πράγμα ήταν καλό για το κράτος. Τη στιγμή που αποδεικνύεται ότι το ίδιο αυτό ήταν κακό για τον πολίτη, για τον ασφαλισμένο, για τον εργαζόμενο. Δεν φέρνεται σε μία σύγκρουση το κράτος με τον πολίτη. Άρα λοιπόν με τη λογική αυτή ο πολίτης δικαιούται να φοροκλέπτει, δικαιούται να εισφοροδιαφεύγει, δικαιούται να κάνει οποιαδήποτε προσπάθεια προς ίδιον όφελος. Νομίζω ότι θα πρέπει η κυβέρνηση το θέμα να το δει πολύ σοβαρά, να δεχθεί την Εξεταστική Επιτροπή των Πραγμάτων για να ξεκαθαρίσουν κάποια πολιτικά και άλλα νεφελώματα που υπάρχουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε.